Η γεωγραφική μορφολογία της Αιγύπτου, μοναδική από κάθε άποψη, διεμόρφωσε τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό. Κοιτάζοντας την Αίγυπτο από τον ουρανό, με τα μάτια των θεών, είναι σαν να βλέπουμε τεράστιο φυτό λωτού, με τον Νείλο να αποτελεί τον εκτεταμένο μίσχο, το Δέλτα να μοιάζει με το μεγάλο άνθος του και την όαση του Φαγιούμ στα βορειοδυτικά να θυμίζει μπουμπούκι. Hi, I'm Juan Antonio Belmonte. I am a research professor at the Institute of Astrophysics of the Canary Islands. Vision to understand. And I have been so. It's the story of astronomy. Indeed, the astronomical texts are found in many tombs and temples in ancient Egypt. The Book of the Dead is a collection of funerary spells, the purpose of which was to resurrect and acquire eternal life for the deceased Egyptians. Hi, I'm Dr. Or Grau. I'm an associate professor of astrophysics. And among my different projects, I study how different cultures around the world. Τείχος, ο οποίος περιέκλειε τον ναό, συμβόλιζε το όριο μεταξύ τάξεως και ταξίας, μεταξύ του αρχαίου πρωταρχικού ωκεανού του Νουν, του Αβυσσαλαίου ωκεανού, από τον οποίο προήλθαν τα πάντα, μέσω του δημιουργού θεού Ατούμ Ρα. Serious roughly changes after 4 years by one day. Preserved records of the date of this event can be used with astronomy. There are various cultures and an heritage throughout the entire continent, you know, that celebrates, you know, the holiday. The project brings together scholars from across Europe, including countries as Italy, the UK, Hungary and Switzerland, to explore the impact of the zodiac in the nation. Η αστρονομία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη. Πρόκειται για μια από τις παμπάλες επιστήμες που έχει τις ρίζες. Of course, the civilizations that had established earlier such methods would have had a great influence and impact on other civilizations. My name is Massimiliano Nuzzolo and I'm senior lecturer of Egyptology at the University of Turin. Since 2010, I'm the director of the Italian archaeological expedition at the Sun Temple of Nuf. Οι αρχαίοι κάτοικοι της Νιλοχώρας, λοιπόν, ως δεινοί παρατηρητές των ουρανίων φαινομένων, επίστευαν ότι ζουν σε ένα μαγικό και πολυμορφικό σύμπαν. Ένα σύμπαν αντιθέσεων και συνεχούς αλλαγής, όπου τα γήινα φαινόμενα αποτελούσαν επιπτώσεις και δυνάμει αντανακλάσεις των ουρανίων φαινομένων. Οι αστέρες είναι η δομική λήθη των γαλαξιών, είναι η δομική λήθη του σύμπαντος. Ένας αστέρας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ιονί αυτοελεγχόμενος θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας, όπου κατά τη διάρκεια της ζωής του δύο δυνάμεις αντιμάχονται, η βαρύτητα που εκφράζει την τάση προς τάξη και η εντροπία που εκφράζει την τάση προς αταξία. Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας, το σύμπαν στο οποίο ζούμε, έχει ακτίνα περίπου 46,5 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Μάζα 1,5 επί 10 εις την 53η χιλιόγραμμα και ηλικία περίπου 14 δισεκατομμυρίων ετών.